Πρώτη ερώτηση. Ποια στοιχεία αποδεικνύουν την κρίση τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στα τέλη του Μεσαίωνα. Στα τέλη του Μεσαίωνα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία βρισκόταν σε κρίση. Οι ανώτατοι κληρικοί ζούσαν με πολυτέλεια διαφορώντα για το ποιμνιό του. Οι κατώτεροι κληρικοί ζούσαν στην αμάθεια. Οι χριστιανοί αγωνιούσαν για τη σωτηρία τη ψυχή του. Και η Εκκλησία, εκμεταλλευόμενη το φόβο των πιστών για τη μεταθανάτια κόλαση, του πουλούσε τα συγχωροχάρτια, που ήταν έγγραφα άφεση αμαρτιών. Δεύτερη ερώτηση. Πώ αντιδρούσαν οι ανθρωπιστέ στι πρακτικέ τη Εκκλησία. Οι ανθρωπιστέ καταδίκαζαν τι πρακτικέ τη Εκκλησία, καθώ και τι δυσυδαιμονίε του λαού γι' αυτό υποστήριζαν ότι οι πιστοί έπρεπε να έρθουν σε άμεση επαφή με το θείο λόγο και γι' αυτό θα έπρεπε να μεταφραστεί η Αγία Γραφή σε λαϊκή γλώσσα. Τρίτη ερώτηση. Τι γνωρίζετε για το Λουθυρανισμό. Ο Γερμανό μοναχό και θεολόγος Μαρτίνος Λούθυρο, τον Οκτώβριο του 1517, θυροκόλλησε σε ναό τη Βιτεμβέργη ένα κατάλογο με 95 θέσει, στον οποίο καταδίκαζε τα συγχωροχάρτια και διατύπωνε τι απόψει του για τη θρησκεία. Ο Πάπα τον αφόρησε, αλλά αυτό έκαψε δημοσίω το παπικό έγγραφο, τη Βούλα. Ο Λούθυρο υποστήριζε ότι η σωτηρία τη ψυχή είναι αποτέλεσμα τη πίστη. Η διδασκαλία του διαδόθηκε στη Γερμανία. Ο αυτοκράτορα Κάρολο Ο Πέμπτο, φοβούμενο διάσπαση του κράτου, ανακήρυξε αιρετικό το Λούθυρο και αποκήρυξε το Λουθυρανισμό. Οι οπαδοί του Λούθυρου και οι Γερμανοί ηγεμόνε που τον υποστήριζαν διαμαρτυρήθηκαν και έτσι ονομάστηκαν διαμαρτυρόμενοι οι Προτεστάντε. Ακολούθησε σύραξη, που έληξε με την ειρήνη τη Αυγούστα, 1555, η οποία αναγνώριζε την ομιμότητα του Λουθυρανισμού και το δικαίωμα κάθε ηγεμόνα να επιβάλλει στην επικράτειά του το δόγμα που ήθελε. Έτσι η Γερμανία διαιρέθηκε σε διαμαρτυρώμενα και ρωμαιοκαθολικά κράτη. Τέταρτη ερώτηση. Ποια ήταν η απήχηση τη μεταρρύθμιση στη Γαλλία. Η μεταρρύθμιση διαδόθηκε και σε άλλε χώρε και ακολούθησε περίοδο σύγκρουση με τη ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Στο Παρίσι υπήρξε σφαγή 2.000 προτεστάντων Καλβινιστών, οπαδών του Γάλλου μεταρρυθμιστή Καλβίνου, τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομέου, 24 Αυγούστου 1572. Τελικά μετά από δεκαετή αιματηρού πολέμου, με το διάταγμα τη Νάντη 1598, αναγνωρίστηκε το δικαίωμα των Καλβινιστών να ασκούν ελεύθερα τη λατρεία του, υπό κάποιε όμω προποθέσει. Πέμπτη ερώτηση. Τι αποκαλούμε αντιμεταρρύθμιση και τι περιλάμβανε. Η αντιμεταρρύθμιση ήταν τα μέτρα που πήρε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για να αντιμετωπίσει τη διάδοση του Προτεσταντισμού, τα οποία ήταν τα ακόλουθα, α. Αναδιοργάνωση των μοναχικών ταγμάτων και ίδρυση νέων, με σκοπό τη διάδοση τη Ρωμαιοκαθολική πίστη. Β. Η Ιερά Εξέταση, ένα εκκλησιαστικό δικαστήριο κατά των αιρέσεων. Μάλιστα, όσοι κρίνονταν ένοχοι, θανατώνονταν στην πυρά. Γ. Η συγκρότηση ενό Συμβουλίου Λογοκρισία των Βιβλίων, το οποίο συνέτασε έναν κατάλογο απαγορευμένων βιβλίων. Δ. Το κτίσιμο νέων επιβλητικών ναών σε ρυθμό μπαρόκ, που αποσκοπούσε στην προβολή τη δυνατή τη Ρωμαιοκαθολική Ε. Η ενίσχυση τη λατρεία τη Θεοτόκου. Σίγματαφ. Ο πολλαπλασιασμό των εικόνων και των τελετών, με σκοπό να διαγερθεί η ευαισθησία των πιστών. Έκτη ερώτηση. Ποια υπήρξαν τα αποτελέσματα για την Ευρώπη μετά τη μεταρρύθμιση. Τα αποτελέσματα για την Ευρώπη μετά τη μεταρρύθμιση ήταν τα ακόλουθα, α. Η Ευρώπη ήταν πλέον πνευματικά διαιρεμένη. Στη Βόρεια Ευρώπη επικράτησε ο Προτεσταντισμός, στη Νότια Ευρώπη ο Ρωμαιοκαθολικισμό και στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Ρωσία η Ορθοδοξία. Β. Μεταφράστηκε η βίβλο σε εθνικέ γλώσσε, γεγονό που συνέβαλε στην ανάπτυξη των εθνικών λογοτεχνιών και την καλλιέργεια τη εθνική συνείδηση. Γ. Παρατηρήθηκε εξέλιξη των επιστημών, εκδημοκρατισμό των θεσμών, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ελευθερία. Στα περιεχόμενα του βίντεο θα βρεις αναλυτικά όλα τα βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις για να μάθεις την ιστορία σωστά. Αν θέλεις να δεις πόσο καλά κατανόησες το μάθημα μπορείς να κάνεις το ηλεκτρονικό τεστ του μαθήματος. Θα το βρεις και αυτό στα περιεχόμενα του βίντεο. Σε ευχαριστώ που και σήμερα διάβασες μαζί μου. Θα σε περιμένω στην επόμενη δημιουργία. Και μην ξεχνάς, μπορούμε να διαβάσουμε παίζοντας.